γιατί μερικές φορές αισθανόμαστε τόσο άδειοι και τόση μοναξιά. Είναι ωραία απορία. Είναι μία ψυχολογική κατάσταση την οποία ζει ο άνθρωπος, αν θέλετε όμως ειδικότερα τη ζει ένας έφηβος. Πολλά τέτοια φαινόμενα έχει η εφηβική ηλικία, που βέβαια πολλές φορές τα αίτια είναι ανεξερεύνητα. Δηλαδή δεν θα μπορούσε εύκολα κανείς να βρει την αιτία για την οποία έτσι αισθάνεται. Εξού και η απορία. Γι' αυτό και η απορία. Αλλά για να δούμε εδώ τι θα μπορούσαμε να υπούμε. Καταρχάς, οφείλεται αυτή η μοναξιά, αυτό το άδειασμα της ψυχής μας, οφείλεται στην απουσία του Αγίου Πνεύματος. Όταν το Πνεύμα το Άγιον απουσιάζει, ο άνθρωπος έτσι αισθάνεται. Ο σύγχρονος άνθρωπος βεβαίως είναι ο άνθρωπος που δεν έχει το Πνεύμα του Θεού. Γι' αυτό και αισθάνεται άδειος. Αυτό το υπογραμμίζω και πρέπει να το καταλάβουμε. Γιατί εκείνο που έχει ανάγκη σήμερα ο κόσμος, πάντοτε αν έχει ανάγκη, αλλά και στην εποχή μας έχει ανάγκη ο κόσμος, πέρα και πάνω απ' όλα, είναι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Αν θέλετε, η ζωή χριστιανική πρέπει να μας φτάσει να αποκτήσουμε το Άγιο Πνεύμα. Ο Χριστός γι' αυτό ήρθε εις τον κόσμο, δια να έλθει το Πνεύμα το Άγιον, να γίνουμε πνευματοφόροι, να μας πληρώσει το πλοί με ήττα, θα πει γεμίζω, να μας γεμίσει με το Πνεύμα το Άγιον εμάς τους χριστιανούς. Να επαναλαμβάνεται η Πεντηκοστή διαρκώς. Περιτώ να σας πω βέβαια ότι αυτό πια σήμερα το αγνοούμε και αυτό είναι μια παρεκτροπή από τον τρόπο πνευματικής ζωής που ζούμε. Ύστερα, όταν λέμε πνευματική ζωή, τι άλλο σημαίνει παρά τη ζωή του Αγίου Πνεύματος. Έτσι, όταν δεν ζω τη ζωή του Αγίου Πνεύματος, όταν απουσιάζει δηλαδή το Άγιο Πνεύμα, είναι πολύ φυσικό να αισθάνομαι τον εαυτό μου άδειο και να αισθάνομαι μία μοναξιά. Αλλά πότε το Πνεύμα του Θεού φεύγει? Γιατί μπορείτε να μου πείτε ότι όταν βαπτιστήκαμε πήραμε το Πνεύμα του Θεού, όταν χρηστήκαμε πήραμε τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Ναι, ναι, αληθή, αλλά αυτά μένουν ανενέργητα όταν ο άνθρωπος αμαρτάνει. Δηλαδή δεν αξιοποιεί την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Απομονώνει το Άγιο Πνεύμα και έτσι τελικά αισθάνεται όπως σας είπα. Έτσι αισθανόμεθα άδειο τον εαυτόν μας όταν αμαρτάνουμε, όταν καινοδοξούμε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο άδειος αισθάνεται ο άνθρωπος όταν καινοδοξεί. Αν θέλετε, γίνεται εδώ ένας φαύλος κύκλος. Να σας τον εξηγήσω, που θα πρέπει να τον σπάσουμε αυτόν τον φαύλο κύκλο για να τελειώνει η ιστορία με μας. Δηλαδή τι? Τι θα πει καινοδόξο? Ζητώ μια δόξα κούφια. Ζητώ μια ματέα δόξα. Όπως επί παραδείγματι να μου πούν ότι είμαι ωραίος. Να μου πούν ότι είμαι μοντέρνος. Να μου πούν ότι έχω κοσμήματα πανάκριβα. Ότι φορώ ρούχα διαλεγμένα με τα πολλής προσοχής και λοιπά, ότι έχω γνώση, ότι γυαλίζω βρε αδελφέ επιτέλους. Αυτά όλα είναι μία καινοδοξία, μία δόξα κούφια, γιατί απλούστατα αυτά θα περάσουν και περνούν. Μπορώ να τα χάσω από τη μια στιγμή στην άλλη. Αν ποτέ έχετε δει άνθρωπο να έχει αρρωστήσει από κάποια αρρώστια, τι να σας πω, έχω δει φερυπίν έναν νέον άνθρωπο, θα ήταν κάπου 27 χρονών, ήταν και παντρεμένος αυτός, προπολών πολλών ετών,
Είχε πάθει, είχε καρκίνο στο σηκώτη του. Δεν παθαίνουν όμως αυτό που θα σας πω όσοι έχουν κύρωση του ύπατος, όχι. Έχουμε ειδικές περιπτώσεις. Τι να σας πω. Τον ήξερα βέβαια εγώ νέον άνθρωπο, καλό παιδί ήταν, γι' αυτό και πήγα να τον δω στην κλινική. Είχα καιρό να τον δω. Όταν τον είδα ήταν αδύνατο να τον γνωρίσω. Αυτό που λέμε πετσί και κόκαλο, ήτανε πετσί και κόκαλο κατά κυριολεξία. Το πετσί είχε κολλήσει απάνω στο κόκαλο. Δεν υπήρχε πλέον σάρκα. Ήταν μόνο τα αυτιά του που έδειχναν πολύ μεγάλα, γιατί είχε μικρύνει το πρόσωπο. Ήταν κάτι φοβερό. Εγώ έμεινα ενεός κοιτάζοντάς τον. Έπαθα ό,τι έπαθαν οι τρεις φίλοι του Ιώβ. Τρεις μέρες, λέει, μια εβδομάδα, δεν μπορούσαν να μιλήσουν από την έκπληξή τους βλέποντας το κατάντημα του φίλου τους του Ιώβ. Και καφιέσαι ότι είσαι όμορφος. Τα χάνεις πολύ γρήγορα αυτά. Καφιέσαι ότι είσαι έξυπνος. Γλιστράς το δρόμο, χτυπάς το κεφάλι σου, παθαίνεις ένα εγκεφαλικό και γίνεσαι κλασικός βλάκας. Μέσα σε, προσέξτε, σε μερικά δευτερόλεπτα. Παιδιά, πω φοβερό αυτό. Έτσι, τι γίνεται με την καινοδοξία. Προσέξτε εδώ. Ο άνθρωπος ξεκινάει να προβάλλει τον εαυτόν του. Όταν όμως προβάλλει τον εαυτόν του στο περιβάλλον του, τότε σε λίγο, αφού το Πνεύμα του Άγιον έφυγε, δεν λέγει ότι ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται. Η καινοδοξία είναι η αρχή της περηφανίας. Τότε η χάρη του Θεού φεύγει. Δεν μπορεί να αισθάνεσαι μέσα σου την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Οπότε το κενό μεγαλώνει περισσότερο. Και τότε, βλέποντας το κενό να υπάρχει μέσα σου, στους καινοδόξους υπάρχει κενό στην ψυχή. Σπέβδει ο καινόδοξος να παρουσιαστεί και να προβληθεί ακόμη περισσότερο για να γεμίσει την κενότητα, τον κενό χώρο της ψυχής. Και ακόμη πιο πολύ αισθάνεται το κενό, γιατί ακόμη πιο πολύ το Πνεύμα του Θεού απέρχεται και γίνεται ένας φαύλος κύκλος. Το αποτέλεσμα, ξέρετε, είναι πως πρέπει να σπάσει αυτό. Να ταπεινωθεί ο άνθρωπος, να ξαναγυρίσει το Πνεύμα του Θεού και να αισθανθεί μέσα του ότι γέμισε. Αυτό είναι όλο. Αλλά δεν το καταλαβαίνει ο άνθρωπος, όπως ακριβώς εκείνος που προσπαθεί να ξεριψάσει με αλατισμένο νερό. Όσο πίνει αλατισμένο νερό, τόσο βεβαίως η δίψα του γίνεται μεγαλύτερα. Ακόμη αυτό το κενό μέσα στην ψυχή μας μπορούμε να το νιώσουμε όταν έχουμε μία περιόριστη εξωστρέφεια. Αυτό το σημείο προσέξετε το. Πώς εννοούμε αυτή την εξωστρέφεια? Όταν μιλάμε πολύ, φλιαρούμε. Όταν γελάμε πολύ. Όταν λέμε πολλά αστεία. Όταν έχουμε πολλά συναπαντήματα, σχέσεις, επισκέψεις, κόσμος, χαιρετούρες, πράγματα, όλα αυτά στο τέλος αδειάζουν την ψυχή. Ένας άνθρωπος που μπορεί να παρατηρεί τον εαυτό του θα είδει ότι ύστερα από πολλά γέλια, από πολλά ανέκδοτα και το καθεξής, μείνει μόνος του, θα αισθανθεί, και μάλιστα αν έχει κατηγορήσει κιόλας ή έχει πει αστεία και ανέκδοτα βρώμικα και έχει λίγο συνείδηση μες στην ψυχή του, έχει μια στοιχειώδη αυτογνωσία, θα αισθανθεί ότι αυτομάτως άδειασε. Είναι εκείνο που μεταξύ μας λέμε, όταν έχουμε λίγο Πνεύμα Θεού, αισθάνθηκα τη χάρη του Θεού να φεύγει. Βέβαια φεύγει παροδικά. Εκείνη τη στιγμή φεύγει. Όταν συνέλθω, ξαναγυρίζει η χάρη του Θεού. Συνεπώς, για να αισθανόμεθα την ψυχή μας πάντα καινούρια, πάντα γεμάτη, και ποτέ αυτό το κενό, πρέπει να μένουμε με τον Ιησού Χριστόν.
να έχουμε τη θεωρία του Ιησού Χριστού. Ξέρετε τι θα πει θεωρία? Να τον σκέπτομαι τον Ιησού Χριστό. Να τον σκέπτομαι εν παντή τόπο και χρόνο. Θα σας φανεί παράξενο αυτό που λέω, πως μπορώ να σκέπτομαι τον Ιησού Χριστό εν παντή τόπο και χρόνο. Όταν κανείς έχει παιδαγωγηθεί να σκέπτεται τον Χριστό, τον σκέπτεται παντού και πάντα. Ο Χριστός είναι μέσα είναι μέσα στα όντα, καλύτερα, είναι μέσα στους λόγους των όντων. Όταν βλέπει τη δημιουργία, εκεί είναι η σφραγίδα του Θεού Λόγου, της σοφίας της εν υποστάτου, και τότε χαίρεται από ένα λουλούδι που θα κοιτάξει μέχρι ένα αστέρι. Ακόμη είμαι στην επιστήμη, μέσα στην επιστήμη, εκεί που μπορεί να βλέπει τα όντα και τις σχέσεις των όντων, εκεί ο πνευματικός άνθρωπος ζει τους λόγους των όντων, μέσα στους οποίους, δηλαδή στις αιτίες των όντων, μέσα στους οποίους βρίσκει την αρχική αιτία των όντων, των λόγων με λάμδα κεφαλαίων, των λόγων λάμδα μικρών, γενική πληθυντικού, των όντων. Βρίσκει των λόγων, των λόγων, των όντων. Βρίσκει την αρχική αιτία δηλαδή των δημιουργημάτων και το χαίρεται αυτό. Μετά τον Θεόν τον βρίσκει μέσα στην ιστορία. Βλέπει πως κινούνται οι άνθρωποι. Τα βλέπει όλα αυτά. Πόλεμοι, καταστάσεις περίεργες, παράξενες, σε πρόσωπα και σε λαούς. Και βλέπει πως μπαίνει ο Θεός εκεί και το μελετάει αυτό. Ακόμη βλέπει τον Ιησού Χριστόν στην Αποκάλυψη, μέσα στο Ευαγγέλιο. Έχει αυτή δηλαδή την διαρκή θεωρία του Ιησού Χριστού. Θεωρία, όψεις, βλέπω τον Ιησού Χριστόν. Μπορεί ακόμη να τον βρει, να έχει θεωρία στη μελέτη του Λόγου του Θεού και στην προσευχή. Ακόμη, όταν η καρδιά δεν έχει υποστεί κάθαρση, αισθανόμαστε άδειο τον εαυτό μας. Θέλουμε να αισθανόμεθα γεμάτο τον εαυτό μας, η καρδιά μας θα υποστεί κάθαρση. Μερικοί λένε, μα δεν κάνω καμιά αμαρτία, δεν πήγα εκεί που δεν πρέπει να πάω και δεν έκανα εκείνο που δεν έπρεπε να κάνω. Δεν είναι αρκετό. Πρέπει να έχω κάθαρση της καρδιάς. Δεν πρέπει καν να επιθυμώ το κακό. Δεν πρέπει καν να σκέπτομαι το κακό. Κάθαρση καρδιάς είναι μια δύσκολη δουλειά. Δεν είναι εύκολη. Είναι μια ισοβία προσπάθεια του ανθρώπου. Άσκησης. Διαρκής. Ισοβία. Κάθαρση της καρδιάς. Δεν λέγει ο Χριστός, μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτήν τον Θεόν όψονται, γιατί θα δουν αυτή το Θεό. Θα τον δουν από την παρούσα ζωή. Μάλιστα φτάνει να πει ο Άγιος Σημαίων ο νέος θεολόγος, εάν δεν είδες το Θεό από την παρούσα ζωή, ούτε εκεί θα τον δεις. Και αυτό επιτυγχάνεται μόνο με την κάθαρση της καρδιάς. Προσέξτε όμως, ούτε η κάθαρση της καρδιάς είναι αρκετή. Η κάθαρση της καρδιάς είναι το μέσον. Πρέπει να γεμίσει η καρδιά. Μπορεί να καθαρίσει μεν, αλλά πρέπει να γεμίσει. Από τι? Από το Πνεύμα του Θεού. Από την παρουσία του Θεού. Βλέπετε πόση δουλειά έχουμε. Πού είναι εκείνοι που λένε ότι να δεν πήγα όπως μου λέτε στο πάρτι? Το λακταράς όμως. Το σκέπτεσαι. Δεν πηγαίνεις. Δεν έχεις φίλο φίλη. Δεν κάνεις τούτο ή εκείνο. Δεν ζεις κατά τα διατάγματα της μόδας. Τα λαχταράς όμως. Η καρδιά σου λοιπόν δεν είναι στην πορεία, στο δρόμο της καθάρσεως. Πρέπει η καρδιά να καθαρθεί. Και τέλος, κάποτε αισθάνεται ο πνευματικός άνθρωπος μόνος του, αισθάνεται μία μοναξιά, αισθάνεται την καρδιά του σαν άδεια. Όχι γιατί άλλο, αν και κάποτε ανακαλύπτει εκεί κάποια καινοδοξία να εμφυλοχώρησε στην καρδιά του. Αν όχι για τι άλλο, για λόγους παιδαγωγικούς του Θεού. Απουσιάζει ο Θεός για να έρθει
η ψυχή να τον αναζητήσει, να δημιουργήσει η ψυχή ανάγκη νέας προσκλήσεως και έτσι να δημιουργηθεί εις τον άνθρωπο μια ευκαιρία μιας πνευματικής ωριμότητος. Μην ξεχνάμε ότι τα σκαλοπάτια της ωριμότητος τα ανεβαίνουμε με αντίστοιχες απουσίες του Θεού. Δηλαδή, αισθάνομαι μία πληρότητα. Κάποια στιγμή αισθάνομαι ότι δεν έχω πληρότητα. Μου λείπει κάτι. Μου λείπει ο Θεός. Πράγματι, απουσιάζει ο Θεός. Αλλά για λόγους παιδαγωγικούς. Όχι για λόγους τιμωρητικούς. Για λόγους ωριμότητος. Τι κάνω λοιπόν? Θεέ μου, πού είσαι? Σε αναζητεί η ψυχή μου, όπως το λέγει ο Άγιος Σημεών, ο νέος θεολόγος, εις τα ποίηματά του. Και τότε επανεμφανίζεται η χάρις του Θεού μέσα στην ψυχή. Αυτή τη δεύτερη φορά η ψυχή, έχοντας την εμπειρία της απουσίας του Θεού, μπαίνει σε μία καινούρια εμπειρία παρουσίας του Θεού. Και έτσι δημιουργείται σε αυτές τις αλλεπάλληλες απουσίες του Θεού αλλεπάλληλες εμπειρίες ωριμότητος της πνευματικής ζωής. Αν το προσέξουμε, σας λέγω αλήθεια, αυτός είναι ένας τρόπος προκοπής πνευματικής. Γι' αυτό έμεινα τόσο πολλή ώρα εις αυτήν την πολύ ωραία απορία που ετέθη, για να σας εξηγήσω το γιατί αισθανόμεθα πολλές φορές άδειο τον εαυτό μας.